αγωνιστές συναγωνίστριες εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Ιωνίας Ηρακλείου Μεταμόρφωσης Λυκόβρησης Γιώργος Εφαίρης, χαιρετίζουμε τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αντιπαλέψουμε το νόμο πλαίσιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για ψήφιση. Που είναι στη βάση όλων των νόμων που ψήφισαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το νόμο πλαίσιο που μετατρέπει το δημόσιο πανεπιστήμιο σε επιχείρηση και οδηγεί τους αποφύτους σε ένα τελείωτο κυνήγι θησαυρού ακριβοπληρωμένων προσόντων και πιστοποιήσεων για μια θέση εργασίας χωρίς δικαιώματα σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ και του ΣΕΦ. Όσο και αν προσπαθούν εκεί στην κυβέρνηση να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται να δώσει λύση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Την υποχρωματοδότηση, το προσωπικό, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, τη φοιτητική μέρημνα, το δυσβάστακτο βάρος των λαϊκών οικογενειών να ανταπεξέλθουν στο κόστος των σπουδών των παιδιών μας. Το μετατρέπει σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες που θα αναζητούν πόρους από δίδακτρα, από χορηγίες, από την προσφορά εκπαιδευτικών προσόντων, από την επρωγματοποίηση της έρευνας, κυρίως από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και θα απέχει από τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών ξεκομμένα από την επιστήμη. Σήμερα, εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, αλλά και τις γενικότερες αναδιαρθρώσεις που επιχειρούνται, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας τη σερβίρει με ωραίο καινούριο περιτύλιγμα. Αντιμετωπίζουμε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, το κυνήγι προσόντων και πιστοποίησεων των συναδέλφων μας, την κατηγοροποίηση μαθητών και σχολικών μονάδων με την αξιολόγηση, τις αίθουσες κλειδιά με τα 25 τμήματα, τα αναλυτικά προγράμματα που κατακαιρματίζουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης με δεξιότητες και δεν ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης. Αύριο, οι εκπαιδευτικοί που θα αποφοιτήσουν από το Πανεπιστήμιο Επιχείρηση, για να μην είναι το πτυχίο τους διαβατήριο για την ανεργία, θα πρέπει να έχουν πλησοπληρώσει 700 ευρώ την παιδαγωγική τους επάρτεια για να κάνουν μάθημα στο σχολείο. Θα είναι οι αυριανοί φθηνοί και αναλώσιμοι εργαζόμενοι έρμεο στα χέρια των επιχειρήσεων. Θα είναι εκείνοι που θα οργάνουν την Ελλάδα κάθε χρόνο και θα εργάζονται χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με ελαστικά δικαιώματα, με μισθούς πείνας για να μορφώσουν τα παιδιά των εργαζομένων. Ο αγώνας μας για τους ταξικούς θεραπείους στην εκπαίδευση είναι και αγώνας των οικογενειών. Συνδέεται άμεσα με τη μάχη που δίνουμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι μαζί με τους γονείς των μαθητών μας να κρατηθούμε όρθιοι απέναντι στην ακρίβεια, τη φορολογία, απέναντι στα μέτρα που αφορούν το τσακισμένο μισθό, την ανεργία, το αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο δυσβάστακτο πλέον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι διεκδικήσεις μας αφορούν τη μόρφωση και τις σπουδές των παιδιών, αφορούν τις αγωνίες των γονιών για το αν θα έχουν δάσκαλο το παιδί τους για το ολοήμερο που θα υπολειτουργεί και ας προεκταθεί ως τις 5:30. Για την αίθουσα προκάτ που θα κάνει μάθημα. Για τις ξένες γλώσσες που πρέπει να πληρώσει η αδρά για να μάθει. Για την ανύπαρκτη φοιτητική εστία και τα πανεπιστημιακά συγκρότητα που θα πρέπει να αγοράσει. Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Ο νόμος πλαίσιος θα μείνει στα χαρτιά. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Συνεχίζουμε δυναμικά, πιο μαχητικά. Δυναμώνουμε τον αγώνα για ζωή, μόρφωση και εργασία με δικαιώματα. Είμαστε εδώ στον δρόμο